Ναι, γεια. Θα κάνω ένα βιντεάκι για τους Ρώσους. Και γι' αυτό που λένε μερικοί ότι οι Ρώσοι είναι αντιδυτικοί, ξέρω εγώ. Δεν ανήκουν στη Δύση, είναι μια εναλλακτική απάντηση για τη Δύση. Και όλο αυτό τέλος πάντων. Αυτή είναι μια προπαγάνδα. Ότι οι Ρώσοι είναι, δεν ανήκουν στη Δύση και ότι είναι μία εναλλακτική για το δυτικό πολιτισμό, μπλα 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 μπλα. Οι Ρώσοι για αυτοί είναι κομμάτι του δυτικού πολιτισμού, είναι δυτικοί και αποτελούν μία απλά και αυτή μία έκφραση του δυτικού πολιτισμού, όπως ας πούμε οι Γερμανοί ή οι Γάλλοι. Έτσι πολύ έτσι γρήγορα ελπίζω να το κάνω. Θα διαβάσω εδώ λίγο κάποια βασικά στοιχεία του πολιτισμού για να δεχθεί ότι ξεκάθαρα ανήκουν στη Δύση. Οι Ρώσοι και αυτοί είναι Δύση. Μη σας κοροϊδεύουν, μη σας προπαγανδίζουν. Οπότε, άμα ψάχνετε για εναλλακτικά, ξεχάστε τους Ρώσους. Πηγαίνετε αλλού, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πού. Στον Αμαζόνιο, στον πλανήτη Άρη, δεν ξέρω. Λοιπόν. Εδώ λέει, οι Ρώσοι είναι μια ανατολική σλαβική εθνική ομάδα, γηγενής στην Ανατολική Ευρώπη, που έχουν μια κοινή κληρονομιά, που μοιράζονται μια κοινή, sorry, ρωσική ancestry, πώς το λέμε, μια ρωσική κληρονομιά από το παρελθόν, κουλτούρα και ιστορία. Τα ρωσικά είναι η γλώσσα που μιλείτε πιο πολύ από τις σλαβικές γλώσσες και είναι το μεγαλύτερο σλαβικό, λέει εδώ, έθνος και το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Λοιπόν, λέει εδώ, οι πρόγονοι των σύγχρονων Ρώσων είναι τα σλαβικά φύλλα, που η αρχική κοιτίδα είναι οι δασικές περιοχές εδώ που είναι μεταξύ Λευκορωσίας και Ουκρανίας, στους βαλτότοπους στην Ευρώπη, που είναι από τους μεγαλύτερους. Επίσης, από τον 7ο αιώνα και μετά, ειρηνικά assimilated, συγχώνευσαν τους γηγενείς Φιλανδούς, γηγενείς Φιλανδούς της περιοχής. Λίγα είναι γνωστά για τους προγόνους των Ρώσων πριν τον 9ο αιώνα και μέχρι το 7ο αιώνα, 6ο-7ο αιώνα, οι Σλάβοι πιστεύετε ότι έχουν διαχωριστεί ήδη σε Ιουγκοσλάβους και Βούλγαρους, δυτικούς και ανατολικούς, που είναι οι Ρώσοι, οι Λευκορώσοι, οι Ουκρανοί και οι, πώς λέγονται εδώ, οι Ρουσίνοι ή οι Ρουθινοί, από τη Ρουθινία. Τέλος πάντων, κάπου εκεί που είναι κάποιες ομάδες Ρωσόφωνων ή Ρώσων, τέλος πάντων, ή που μιλούν αυτή την ανατολική σλαβική γλώσσα, κακώς το λέω ρώσικα, στη Μολδαβία, στην Ρουμανία κτλ. Λοιπόν, και έχουν οι Ρώσοι την ρωσική, λέει εδώ, Ορθοδοξία. Εντάξει. Η ρωσική Ορθοδοξία, από πού την πήρανε? Από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, δηλαδή από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Να, όπως δηλαδή η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όπως έχουν επηρεαστεί και η υπόλοιπη Ευρώπη από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ο υπόλοιπος χριστιανισμός. Αυτοί όμως επηρεαστήκαν πιο πολύ από την Κωνσταντινούπολη παρά από τη Ρώμη, την Καθολική Ρώμη, όπως η υπόλοιπη Ευρώπη. Μετά λέει την πτώση της Κωνσταντινούπολης, η ελληνική επιρροή στους Ρώσους μειώθηκε
και οι άρχοντες της Μόσχας, τους αυτούς σας, τους αυτούς τους, sorry, τσάρους, Κέσαρης δηλαδή, ότι είναι η Κέσαρ, και θα πρέπει, αφού πλέον δεν υπάρχει Κωνσταντινούπολη και αυτή είναι η Τσάρη, το κέντρο της Ορθοδοξίας να φύγει από την Κωνσταντινούπολη και να πάει στη Μόσχα. Αυτό που λένε Τρίτη Ρώμη. Άρα, και η θρησκεία των Ρώσων, δηλαδή το Ορθόδοξο δόγμα, είναι κληρονομιά από τη Ρώμη, από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και συγκεκριμένα από την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, με κέντρο την Κωνσταντινούπολη. Ύστερα, η ρωσική γλώσσα. Η ρωσική γλώσσα ανήκει στην Ινδοευρωπαϊκή οικογένεια γλωσσών, όπου ανήκουν και οι υπόλοιπες και η υπόλοιπη Ευρώπη. Και η Ελλάδα δηλαδή. Και όχι μόνο. Και συγκεκριμένα είναι μέρος της μεγαλύτερης βαλτοσλαβικής οικογένειας γλωσσών. Που εκτός από τους Σλάβους έχουν και τους Λιθουανούς, Λιθουανούς, τους Λετωνούς και αυτούς. Τα Ρώσικα είναι μια επίσημη γλώσσα στη Λευκορωσία, Καζακστάν, Κυργιστάν. Αποτελεί μια κοινή γλώσσα στον Κάυκασο, στην Κεντρική Ασία και σε ένα μέρος των Βαλτικών κρατών. Επίσης ήταν μια de facto κοινή γλώσσα της Σοβιετικής Ένωσης και συνεχίζει να χρησιμοποιείται στο δημόσιο, στη δημόσια ζωή, σε όλα τα μετασοβιετικά κράτη. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε. Τα Ρώσικα, όπως και οι Ρώσοι, είναι Ανατολική Σλάβη και Ανατολικά Σλαβικά, έτσι λέγονται, μαζί με τα Ουκρανικά, τα Λευκορωσικά, όπως είπαμε, και τα Ρουθινιακά. Και γράφεται η γλώσσα αυτή με το Ρωσικό αλφάβητο. Το Ρωσικό αλφάβητο το έχουν πάρει. Το έχουν πάρει από το κυριλικό, από την κυριλική γραφή. Ωραία. Που στην αρχή χρησιμοποιούνται από τους Βουλγάρους. Προέρχεται δηλαδή από το βουλγαρικό κυριλικό αλφάβητο. Που και αυτό προέρχεται από το γλαγολιτικό, από τη γλαγολιτική γραφή που έχει δημιουργηθεί από τον Άγιο Κύριλλο, ένα μοναχό στη Θεσσαλονίκη, που ήταν Έλληνες και φτιάξαν αυτό το αλφάβητο να το δώσουν στους Βούλγαρους, βασισμένο φυσικά στο ελληνικό αλφάβητο. Έτσι, σύμφωνα και με τη γραφή τους και με το αλφάβητό τους και με τη θρησκεία τους, ο ρώσικος πολιτισμός έχει σαν βασικά χαρακτηριστικά δυτικά, όπως λέμε σήμερα, δυτικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά, όπως είναι το αλφάβητο που προέρχεται από το ελληνικό και η χριστιανική, ας πούμε, το ορθόδοξο δόγμα που προέρχεται από το Βυζάντιο, όπως λέγεται. Σαν οικονομικό σύστημα πλέον έχουν, τουλάχιστον έτσι λένε, αλλά εντάξει, τυπικά το έχουν, την ελεύθερη αγορά πλέον, που είναι το καπιταλισμό, ας πούμε, πώς το λένε οι αντικαπιταλιστές, που είναι ένα κοινό σύστημα της Ευρώπης, της Αμερικής. Ακόμα και το κοινωνικό οικονομικό σύστημα που είχαν, το σοσιαλιστικό ή το κομμουνιστικό, όπως λεγόταν λαϊκά, και αυτό δεν είναι αντιδυτικό ή έχει γερμανικό από υπόβαθρο. Και όπως βλέπουμε, όλη αυτή η προπαγάνδα περί ότι η Ρωσία δεν ανήκει στη Δύση, ότι δεν είναι Δύση, ότι ξέρω εγώ, είναι μια απλά προπαγάνδα που και οι δύο χρησιμοποιούν για να κοροϊδεύουν κόσμο. Δηλαδή η Ρωσία να πει ότι, ξέρετε κάτι, εγώ
δεν ανήκω σε αυτό το παρεκκλεισμένο, όπως θέλει να λέει εκείνη, κόσμο και που είναι ο δυτικός, όντας δυτική χώρα, τη Ρωσία. Και απ' την άλλη, οι δυτικοί να λένε η Ρωσία απειλεί τη Δύση και είναι μια, ας πούμε, αυταρχική μπλα 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 χώρα, αλλά είναι δυτική χώρα κι αυτή, όπως είπαμε. Έτσι η Ρωσία εκφράζει ένα μέρος της Δύσης. Μπορεί να παίζει μπάλα και στην Ασία, βέβαια. Είχε κατακτηθεί και από τους Μογγόλους, αλλά αυτό δεν την κάνει όμως να τα χαρακτηριστικά, τα πολιτιστικά, που είναι και η βάση του πολιτισμού, να στρέφεται κυρίως προς τη Δύση παρά στην Ασία. Και αυτό φαίνεται από όλες τις υιοθετήσεις που έχει κάνει, είτε πολιτιστικά, είτε κοινωνικο-οικονομικά, όλα προέρχονται από ευρωπαϊκά, ας πούμε, πολιτιστικά επιτεύγματα και όχι ασιατικά ή ξέρω οτιδήποτε άλλο. Αυτά ήθελα να πω. Τα λέμε.